βάζεις εδώ μέσα μπαρούτι, mm-hmm. τσουμπώνεις με το χαρμπί, mm-hmm. έτσι. Μετά βάζεις εδώ λίγο μπαρούτι, κλείνεις αυτό, mm-hmm. και όπως φεύγει η πέτρα, δημιουργείς πινθήρα με το μέταλλο, mm-hmm. ανοίγει το μέταλλο, κατεβαίνει η πέτρα, παίρνει φωτιά το μπαρουτάκι εδώ, mm-hmm. και μετά από την τρυπούλα περνάει η φωτιά μέσα, εδώ που έχει το μέταλλο τρυπούλα και χρυσοκροτεί. Mm-hmm. Και αυτά είναι παλιακά, αληθινά. Ε? Όλα είναι original αυτά, ναι. Αυθεντικά. Αυθεντικά, ναι. Πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτά? Χρόνια, από μικρό παιδί. Και γιατί τα φοράς? Τι εννοείς γιατί τα φοράω? Τι σημαίνει για σένα? Η ιστορία μας ολόκληρη. Οι άνθρωποι που πεθάναν για να μας αφήνεις ελεύθεροι σήμερα. Γι' αυτό το λόγο. Βέβαια. Να τους τιμάς. Βέβαια. Και όχι μόνο να τους τιμάσαι, να ενσαρκώνεις και τα ιδεώδη. Έτσι είναι. Αυτά δικά τους. Έτσι. Γιατί ήταν εύκολο για αυτούς να παραδώσουν τα όπλα και να ζήσουν. Δεν άλλαζε κάτι. Ναι, αλλά δεν το θέλανε. Δεν τους το επέτρεπε, πώς θα σου πω, το πιστεύω, οι αξίες τους. Έτσι. Δεν τους το επέτρεπαν οι αξίες τους να τα παραδώσουν. Έβγε μεσολογγίτη. Λοιπόν, και άλλο ένα που να σου πω. Αυτό κανονικά το γιανταγάνι που έχω δεν φοριέται από ούφο στον ελοφόρους. Ναι. Αυτό είναι ναυτικό. Το φορούσαν οι ναυτικοί και δύο πειρατές. Και πώς διακρίνεται ότι είναι ναυτικό και δεν είναι για φουστανέλες? Το κόκαλό του είναι μικρό. Δεν είναι σαν τα άλλα τα μεγάλα τα κόκαλα που έχουν αυτοί με τις φόρους σε αυτό το μελοφόρι. Και αυτό γιατί όταν έκανα ρεσάλτο από πλοίο σε πλοίο δεν ήθελαν αυτά να μπλέκονται στα σκοινιά. Και ήταν και πολύ ελαφρύ για να μπορούν να πηδάνε. Ενώ τα γιανταγάνια των φουστανελοφόρων είναι πιο φαρδιά και πιο βαριά. Είναι για πεζούς. Βέβαια το βρήκα σε πολύ καλή κατάσταση. Και το μόνο, ας πούμε, που θα μπορούσε να πεις, όχι, θα μπορούσε, το μόνο το οποίο είναι καινούριο είναι το θικάρι του. Το παλιό ξύλο από το θικάρι υπάρχει, τα μέταλλα και το δέρμα είναι καινούρια. Τα κυνηγάς αυτά, ε. Ε.